Εκεί να καλημερίζω τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλιαράκη. Καλά, καλά, μια χαρά. Δυστυχώς αυτά τα οποία ακούω από εσάς και φυσικά τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, μια και ήμουν και εγώ στη συγκεκριμένη εκπομπή καλεσμένος και νομίζω ότι έδωσα και εγώ αρκετά θέματα εκείνη την ημέρα στον κύριο Δασκαλάκη την εκπομπή. Mm-hmm. Νομίζω ότι αναδείχθηκε το θέμα και όντως ο Σύλλογος Ελπίδα εκεί, όπου έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και έχουμε ανταλλάξει απόψεις και έχουμε προωθήσει απόψεις προς το Υπουργείο. Δυστυχώς η γραφειοκρατία, θα έλεγα εγώ, και το βάζω μπροστά, γιατί το έζησα πριν από δύο μέρες σε μια σύσκεψη. Εμένα η γιαγιά μου η Μακαρίτης αλλιώς το λέγε. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 15 μέρες κοσκινίζει. Αφήστε τα περί γραφειοκρατίας. Εσείς που είσαστε ο θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους και πηγαίνετε να τους τραβήξετε, όπως λέει απλά ο λαός, το αυτί. Καταλαβαίνετε ότι μεταφορικά το λέω. Τώρα το κυριολεκτικά δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει, αλλά μπορείτε να το κάνετε και να πείτε: κοιτάτε να δείτε τι γίνεται εδώ. Αυτό. Ναι, ακούστε με. Μην παίζουμε με τις λέξεις τώρα, γραφειοκρατία, 15 μήνες μετά. Τα νούμερα είναι αμήλυτα. Βέβαια, αυτό. Ακριβώς. Δεν το συζητάμε. Το δεδομένο είναι ότι ο κόσμος, τα είπατε τα νούμερα προηγουμένως, να μην τα επαναλαμβάνω, οι 5 άδειες μας προσβάλλουν όλους. 1,5 χρόνο μετά το σεισμό. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θα πω ότι δεν έχουν γίνει προσπάθειες. Δεν μπορώ να μηδενίσω τα πάντα. Το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα γραφείο ΤΑΕΦ, το οποίο όμως δυσλειτουργεί και εκεί επικεντρώνουμε τα θέματα. Μα πώς να το μηδενίσετε, κύριε Πρόεδρε, ουσιαστικά, κύριε Ταβερναράκη, ουσιαστικά μηδενίζετε από μόνη της η όλη προσπάθεια. Ακριβώς, όποια προσπάθεια και να κάνεις. Εγώ τη μηδενίζω, εσείς, οι άνθρωποι στην περιοχή, μόνη της μηδενίζετε. Κυβερνητικές αποφάσεις είναι, πολιτικές αποφάσεις είναι. Δικές σας είναι, είτε των σεισμόπληκτων είναι, είτε της δημοτικής αρχής είναι. Όχι. Την απόλυτη ευθύνη την έχει η κυβέρνηση και νομίζω άντε τώρα. Και νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και το πρόβλημα. Γι' αυτό και υπάρχει έτσι μια αναζήτηση, τέλος πάντων, για την απλούστευση των διαδικασιών. Παρά το ότι έχουμε δώσει δεκάδες έγγραφα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κυρία Γεράκη, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές τις προτάσεις που έχουμε κάνει. Γελόχαμο. Μάλιστα και προχθές το συζήτησα και το είπα και στον κύριο Τριαντόπουλο. Του λέω, κύριε Τριαντόπουλε, σας έχουμε καταθέσει. Γιατί πήγατε στον κύριο Τριαντόπουλο. Πήγατε στον κύριο Τριαντόπουλο. Όχι, έγινε τηλεδιάσκεψη πριν από δύο μέρες. Γιατί? Στην Κυβερνητική Επιτροπή για την απλούστευση των διαδικασιών. Α, μάλιστα. Και μάλιστα ήμουν καλεσμένο, δεν το αντιληφθήκατε ότι το είπα προηγουμένως. Ζητήθηκε μάλλον και ζητείτε από εμάς, έτσι και από το Τεχνικό Επιμελητήριο, για την απλούστευση των διαδικασιών. Και μάλιστα ήταν αρκετοί γενικοί γραμματείς μέσα, ήταν περιγραμματισμένων και του κ. Παγκογιάννη, ο οποίος μάλιστα είχε αναλάβει και το θέμα, αλλά ήταν και άλλοι γενικοί γραμματείς από το υποδομών και μάλιστα ήταν και ο πρόεδρος ο κ. Στασινός. Σε αυτή λοιπόν τη σύσκεψη αναζητούνταν, γι' αυτό σας είπα τη γραφειοκρατία, την απλούστευση των διαδικασιών. Όταν λοιπόν είπα εγώ ότι σας έχουμε κάνει μια πρόταση από τις δεκάδες προτάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών που σας έχουμε κάνει, είναι η ολοκλήρωση των πράσινων κτηρίων, το οποίο είναι μέχρι 10.000 ευρώ. Όταν λοιπόν είπαμε ότι απλά με μια τεχνική έκθεση, μια έκδοση μικρής κλίμακας, το οποίο είναι νομιμότατο, έτσι, γίνεται και σήμερα σε οποιαδήποτε ιδιωτική κατασκευή, για να βάψεις το κτίριο, για να επισκευάσεις το βάδες σου, όταν δεν έχεις ζημιές στο φέροντα οργανισμό. Η απάντηση ήταν ότι όλοι θα πηγαίναν στις 10.000 ευρώ. Είπα λοιπόν ότι, μα κύριε Τριαντόπουλε, σήμερα έχετε δώσει 65 εκατομμύρια ευρώ, τουλάχιστον με τα στοιχεία τα οποία λέτε, και δεν έχει πέσει πέτρα στην πέτρα. Εάν ακολουθούσατε την πρόταση που σας είπαμε, με τα 40, αν υπολογίσουμε ότι 4.000 φακέλη περίπου είναι πράσινα, 4.000 σήμερα κτίρια είναι πράσινα, σύμφωνα με την καταγραφή την οποία από τις 8.000 θα είχαν αποκατασταθεί 4.000 κτίρια. Και δεν θα συζητούσαμε για 5, αλλά 4.500.
Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι απλό αυτό που δεν είπα. Δεν έχω την απάντηση. Βέβαια, μπήκαμε και σε λεπτομέρειες. Μην πάτε στις λεπτομέρειες. Σας παρακαλώ πολύ, μην πάτε στις λεπτομέρειες. Ναι, αν έχετε την καλοσύνη. Όλα αυτά τα ξεκινήσαμε γιατί υπάρχει μια πληροφορία, που δεν επιβεβαιώνεται, ότι ενδεχόμενα είτε ο πηγεμός είτε η επιστροφή να γίνει από το Αρκαλοχώρι. Έχουν ζητήσει να το δουν οι άνθρωποι από το Αρκαλοχώρι, τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να είναι δώρο, αν μπορεί να είναι έκπληξη ή αν τελικώς θα συμπεριληφθεί κάτι τέτοιο στο πρόγραμμά του. Δεν το γνωρίζω αυτό. Και γι' αυτό έγιναν αυτές οι αναφορές και γι' αυτό έβαλε και το απόσπασμα από την προχθεσινή εκπομπή του Μάνου του Δασκαλάκη, ώρα εχμής, στην Κρήτη TV. Με τα προβλήματα τα οποία ανατρέχουν, αλλά είναι άδικο να τα ρίχνουν στο Δήμο όταν η πολιτική ευθύνη έρχεται από αλλού. Δεν μου λέτε. Απόλυτα μαζί. Ωραία. Νομίζω, νομίζω ότι όλος ο συντονισμός είναι έτσι κι αλλιώς κυβερνητικός και έτσι κι αλλιώς σας είπα. Ωραία. Όλοι μας και όλοι κρίνονται από το. Επειδή θα έχουμε ούτως ή άλλως πολλά να λέμε, ως φαίνεται, μέχρι να ζούμε, ελπίζω να μην πάμε στα 180 χρόνια που λέει ο Μάρκος ο Κοκολάκης, γιατί θα επιμείνουν και οι νεότεροι και θα λένε οι επόμενες γενιές. Κύριε Ταβερναράκη, εγώ σας είχα καλέσει για ένα άλλο λόγο, για να ρωτήσω και να μάθει και ο κόσμος και να μάθω και εγώ τι στην ευχή γίνεται με αυτό το οποίο, το νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση και λέει δικαίωμα εξαγοράς δεκάδων καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου, αποδίδοντας τίτλους ιδιοκτησίας έπειτα από 100 χρόνια, νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση έως τις 2 Φεβρουαρίου, λέει ότι δικαίωμα εξαγοράς έχουν οι ιδιώτες που κατέχουν τα ακίνητα αυτά για πάνω από τουλάχιστον 30 ή 40 χρόνια ανά περίπτωση. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, διότι τα νομοσχέδια αυτά πάνε και έρχονται. Και δεν ξέρω τελικά τι σημαίνει καταπάτηση δάσους. Δεν ξέρω, έχω χάσει την έννοια. Τι σημαίνει καταπάτηση Αιγιαλού, τι σημαίνει η έννοια χρησικτησία, τι σημαίνει του κάνω έκπτωση 80% για να αγοράσει το ακίνητο. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Νομίζω ότι είναι εκφράσεις. Καταρχήν, μόνο που λέτε ότι είναι καταπάτηση είναι ποινικό αδίκημα. Μα δεν το λέω εγώ. Είναι μόνο, όσοι γνωρίζουμε έστω και λίγα ελληνικά, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει. Άρα, νομιμοποιούμε μια παράνομη κατάσταση αυτή τη στιγμή ανθρώπων οι οποίοι καταπάτησαν κάποιες δημόσιες εκτάσεις, είτε αυτές είναι δασικές είτε όχι. Δυστυχώς το κράτος έρχεται να δημιουργήσει ένα καθεστώς για μια φορά ακόμα και να ευνοήσει ανθρώπους οι οποίοι παρανόμησαν είτε στο παρελθόν. Έτσι, συνήθως αυτό συμβαίνει. Δηλαδή διαγράφεται το αδίκημα, όποιο και αν ήταν αυτό. Και προσπαθεί να εισπράξει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, αφορά το Υπουργείο Οικονομικών. Βέβαια, ένα θέμα το οποίο δεν αφορά το τεχνικό μελετήριο, αλλά προφανώς αφορά εμάς ως περιβαλλοντική επίπτωση στην όλη αυτή τη διαδικασία, μια και παραχωρούνται. Μα μαζί τα λέμε για τους δασικούς χάρτες. Συγγνώμη. Μαζί τα έχουμε πει για τους δασικούς χάρτες. Μαζί τα έχουμε πει και έχουμε κουβεντιάσει για το τι γίνεται με την κτηματογράφηση, τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στους Δήμους όπου βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχίζει να υπάρχει σε εξέλιξη, τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχή σε αυτή την κτηματογράφηση και όλα τα υπόλοιπα. Μισό λεπτό. Για να έρθει αυτό που λέει ότι βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η επίλυση ενός διαχρονικού προβλήματος γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 40% των κατεχόμενων δημόσιων ακινήτων και η αποκατάσταση προσώπων που διατηρούν στα ακίνητα αυτά την κατοικία τους ή τον τόπο άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Γιατί με βάλανε τότε εμένα τον άμυρο τον πολίτη στη διαδικασία της τακτοποίησης, νομιμοποίησης με κάτι πρόστιμα αμερικάνικανά? Γιατί με βάλανε στη διαδικασία της κτηματογράφησης με παράβολα τεχνικούς, τοπογράφους, συμβολιογράφους και όλα τα υπόλοιπα? Γιατί γίνεται λοιπόν αυτό? Να σας πω, κύριε Ροντιεράκη, νομίζω ότι Μπορεί το μυαλό μου λάθος να πηγαίνει εκεί, αλλά λέω γιατί εμένα με ταλαιπώρησε έτσι και του άλλου έρχεται και του λέει στο υποδιαβούλευση αυτό νομοσχέδιο ότι εσύ που έχεις εκκρεμότητες, ότι δεν υπάρχει ένα σαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς, σου κάνω και μια έκπτωση 80% για να πάρεις το ακίνητο. Δεν το έχω καταλαβαίνω.
να πάρει το ακίνητο το οποίο δεν σου ανοίγει και το έχει καταπατήσει. Γιατί δεν έχει του είδου θυσία και είναι και δασικό. Το λέτε, να το είδατε που το λέτε. Για πείτε μου τότε γιατί πηγαίνεται όλη αυτή τη διαδικασία και γιατί ταλαιπωρείται ο έρμος ο πολίτης. Μάλλον θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς που βγάζουν αυτά τα νομοσχέδια. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Προφανώς, σας είπα για μια φορά ακόμα, έρθει η πολιτεία να ευνοήσει ανθρώπους οι οποίοι παρανόμησαν στο παρελθόν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι προφανές αυτό το πράγμα. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις οικισμών που έχουν αναπτυχθεί σε αυτές τις περιοχές με περίεργα ιδιοκτησιακά καθεστώτα, ιδιαίτερα στην Αθήνα και γύρω από την Αθήνα σε κάποιες περιπτώσεις. Σε καμένες εκτάσεις δασικές. Το έχουμε ζήσει και το είδαμε και στις πυρκαγιές το τι ακριβώς συνέβαινε με διάσπαρτα σπίτια. Το έχουμε ζητήσει για την εκτός σχεδίου δόμησης και πώς αυτή τη διαδικασία την εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι με αποχαρακτηρισμούς μερικούς ή ειδικούς, αλλά χωρίς να έχουν και τύπους ιδιοκτησίας είτε με βεβαιώσεις δημάρχων που παλαιότερα ίσχυαν ή βεβαιώσεις τοπικών αρχών γενικότερα. Ότι κατήχαν το έμμα και το κατήχαν για πάνω από 30 χρόνια με τη συχτησία. Όλα αυτά είναι προβλήματα της πολιτείας που θα πω ξανά μια φορά. Προσπαθεί να επιλύσει τα όλη τη δυσχέρειά της προβάλλοντας μέσα κάποια γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά τα οποία τα έχει δώσει ως διεξόδου σε κάποιους κατά καιρούς. Οπότε έχουν εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή αυτή τη διαδικασία κάποιοι, έχουν χτίσει τα σπίτια τους και στη συνέχεια έρχεται το κράτος να τους δώσει την έκταση την οποία έχουν περιφράξει πριν από 30 χρόνια. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαδικασία, είναι ξεκάθαρο. Ωραία, για να καταλάβουμε τι σημαίνει κάποιος να βρίσκεται σε ένα χώρο του δημοσίου, είτε δάσος είναι, είτε γυαλός είναι, τι σημαίνουν οι περιφράξεις, τις περιφράξεις που βλέπουμε και στον καλά, γυαλό. Για τον γυαλό δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν αφορά τον γυαλό. Αφορά μόνο τα δάση, καμένες εκτάσεις, τι αφορά. Αφορά μόνο τις δασικές εκτάσεις. Μόνο τις δασικές εκτάσεις. Το γυαλό δεν μπορείς να αγοράσεις γυαλό. Μάλιστα. Αφορά μόνο τις δασικές εκτάσεις. Ενώ έχουμε βγει και εμείς σειρά του Γεράκη, το γνωρίζετε πολύ καλά. Ενώ έχει γίνει τέτοιο πανηγύρι με τους δασικούς χάρτες. Μπράβο. Δεν το συζητάμε αυτό. Κύριε Ταβερναράκη. Είναι θέμα πολιτικής προστασίας, έτσι. Δεν το συζητάμε πλέον. Εντάξει. Εγώ την κρατάω την παρατήρηση. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική, αλλά σέβομαι αυτό που μου λέτε. Είναι η δική σας άποψη και οφείλω να τη σεβαστώ αυτή την άποψη, παρά την επιφυλακτικότητά μου. Το πανηγύρι με τους δασικούς χάρτες, λοιπόν, γιατί το κάναμε? Κοιτάξτε το. Γιατί τρέχομαι, αν μου δίνει αυτή την δικαιοδοσία, γιατί τρέχω εγώ αυτή την ώρα να καταθέσω ενστάσεις, αντιρρήσεις ή όπως αλλιώς λέγεται να πληρώνω παράβολα και να πάω παρακάτω? Και αν δεν το κάνω σε ένα ορισμένο χρόνο, σημαίνει ότι θα βρεθώ και απέναντι στα δικαστήρια για να πω ότι εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης κλπ. Για πείτε μου γιατί γίνονται όλα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες και προφανώς δεν συζητάμε για τη μεγάλη εικόνα η οποία είναι η πραγματοποίηση των δασικών χαρτών, το οποίο είναι και παραμένω και επιμένω να το λέω ότι είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο για όλους, και για το κράτος και για τους πολίτες και για τους συναδέλφους μηχανικούς, όπου θα μπορέσουμε να δώσουμε το που θα κατασκευάσουμε τι και τι είναι δημόσιο και τι πρέπει να προστατευτεί. Το ότι συζητάμε για απάτη στα βουνά ή νατούρα εκτάσεις κλπ, συζητάμε για τη μεγάλη εικόνα. Υπάρχει όμως η εικόνα αυτή την οποία αναφέραμε προηγουμένως. Κάποιοι οι οποίοι έχουν παρανομήσει που έχει το κράτος να τους νομιμοποιήσει αυτή τη στιγμή και να τους δώσει τις εκτάσεις. Μάλιστα. Είναι λοιπόν προφανές ότι αυτό δεν συμβαίνει σε ολόκληρη την Κρήτη. Θα πάρετε θέση πάνω σε αυτό? Θα πάρετε θέση πάνω σε αυτό ως τεχνικό επιμελητήριο? Δεν άκουσα. Λέω, πάνω σε αυτό το θέμα παίρνετε θέση ή θα πάρετε θέση? Κοιτάξτε, είπατε ότι είναι νομοσχέδιο του οικονομικών, αλλά κοιτάξτε ότι μέσα από το νομοσχέδιο του οικονομικών περνάει ένα τέτοιο θέμα. Γι' αυτό ρώτησα αν θα πάρετε θέση. Είναι όντως ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε άμεσα τις επόμενες μέρες. Θεωρώ ότι θα το συζητήσουμε παρόλο που αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε προφανώς στη διαβούλευση αυτή, αλλά νομίζω γιατί δεν είναι περιβαλλοντικό θέμα ή τεχνικό θέμα. Μάλιστα. Αλλά είναι απλά μόνο Ναι. Τα είπατε όλα. Τα είπατε όλα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Τα είπατε με δύο κουβέντες όλα. Λοιπόν, κύριε Ταβερναράκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.